Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα έτσι διαφορετικό βίντεο. Θέλω να κάνουμε μαζί ένα fall clean with me. Τώρα που έτσι μπαίνει το φθινόπωρο, να αλλάξω κι εγώ λίγο το σπίτι, να το καθαρίσω. Να σας δείξω και τι χρησιμοποιώ, έτσι μερικά πραγματάκια που μου αρέσουν. Αλλά πριν ξεκινήσει, θα κάνουμε ένα mini haul. Θα σας δείξω ότι έχω αγοράσει το τελευταίο καιρό. Είναι τις τελευταίες, νομίζω, γύρω στις 2 εβδομάδες. Και πρώτο πράγμα που θα σας δείξω είναι αυτή η παλέτα. Είναι από Revolution. Είναι η Avocado Mini Palette. Την αγόρασα από τα Honto Center. Και είναι αυτά εδώ τα χρώματα, τα οποία μου φάνηκαν πολύ φθινοπορεινά. Και είναι έτσι πράσινα. Έχει και αυτό εδώ πέρα το πιο λεμονί, μουσταρδί, που τρελαίνομαι. Και πραγματικά γράφει πολύ ωραία. Την έχω δοκιμάσει ήδη στο Instagram σε ένα IGTV βίντεο. Θα σου αφήσω link από κάτω για το Instagram να πας να το δεις. Έχω ανεβάσει και φωτογραφία. Είναι πολύ ωραία. Πιστεύω αξίζει να δεις το βίντεο. Να δεις πώς γράφεις και έτσι κτλ. Μετά πήρα πάλι από Honto Center αυτή εδώ την παλέτα από Bourjois. Η οποία είναι με highlighter. Έχει και ένα top για bronzer και για rouge. Αυτά τα δύο τα highlighter είναι τρομερά. Μου αρέσει πολύ σαν παλέτα και αυτή. Και είναι μια σχετικά καλή οικονομική παλέτα από Bourjois, η Dolce de Poudre Highlighting Palette. Και ωραίο packaging με τη σοκολάτα. Λοιπόν, και πήγα και εγώ Μιλάνο. Οπότε πήρα μερικά πραγματάκια, είναι αυτά εδώ. Δεν πήρα πάρα πολλά, είχα ήδη πράγματα από Κίκο Μιλάνο που μου αρέσουν πάρα πολύ και έχω κάνει ένα TikTok που τα δείχνω, τα best που έχω αγοράσει από Κίκο Μιλάνο, οπότε μπορείς να πας στο TikTok να το δεις. Αλλά αυτά που αγόρασα τώρα και μπορώ να πω ότι μου άρεσαν πάρα πολύ εκτός από ένα προϊόν ήταν από την Greenme σειρά, την οποία την έχω όλη. Έχω τα υπόλοιπα προϊόντα, αυτή είναι μια καινούργια παλέτα που έβγαλε. Έχει και αυτή έτσι μέσα λίγο το πρασινάκι και το χρυσό, το καφέ, έχει τα πιο ψυχρά. Είναι πάρα πολύ ωραία παλέτα, γράφει τρομερά. Λοιπόν, είναι αυτό. Μετά έχω πάρει από Lost in Amalfi τη σειρά το σκούρο μολύβι και το σκούρο κραγιόν. Ναι, είναι η απόχρωση 08 ροζέτο. Το ίδιο και αυτό, 08, είναι τρομερά, δεν βγαίνει με τίποτα το κραγιόν αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ βουτυρένιο, το μολύβι, τρομερό συνδυασμός αυτό εδώ, τέλειο. Μετά πήρα αυτό που δεν με τρέλανε τόσο πολύ, το οποίο το είδα από YouTuber που λέγανε ότι ήταν καλό, δεν μου άρεσε και μου φάνηκε πολύ μικρή ποσότητα, είναι αυτό το concealer. Είναι υπερβολικά μικρό, ένα. Και δύο, εντάξει, δεν τρελάθηκα, ένα απλό concealer. Αυτό δεν καλύπτει και θεϊκά. Δεν τρελάθηκα με αυτό. Και αυτό που μου άρεσε υπερβολικά πάλι από Lost in Amalfi είναι αυτή εδώ η πούδρα. Είναι η άσπρη finishing powder. Δεν κάνει flashback. Το έψαξα και το δοκίμασα. Είναι πάρα πολύ ωραία πούδρα που φανικά χάνω. Το λέω, αρχικά μου αρέσει πάρα πολύ το packaging. Το βλέπετε, δεν ξέρω. Δεν το έχω λερώσει και λίγο. Αλλά είναι τρομερή, πραγματικά. Νομίζω αυτά πήρα από Κίκο Μιλάνο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Και το τελευταίο που πήρα αυτή τη βδομάδα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με μακιγιάζ, είναι αυτά εδώ, τα free buds από Away. Το δικό μου το κινητό είναι Away, οπότε πήρα να δοκιμάσω και αυτά τα ακουστικά. Και έχω πάθει σοκ με το πόσο βολικά είναι. Είναι αυτά εδώ, πήρα τα μαύρα. Ουφ. Πήρα τα μαύρα, με το που τα ανοίγεις συνδέονται, δεν ξέρω, είναι τέλεια, εγώ τώρα τα ανακάλυψα. Νομίζω είναι από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει αυτές. Αυτό. Αυτό είναι το mini haul που θέλω να σας δείξω. Και τώρα πάμε να καθαρίσουμε. Αυτά τα χρώματα μου αρέσουν πολύ για φθινόπωρο, έτσι που έχει μέσα το καφέ και το σκούρο μπλε και το πετρόλ και αυτό το κίτρινο, το μουσταρδί είναι τέλειο. Οπότε δίνει έτσι μια φθινοπωρινή αίσθηση.
Λοιπόν, και είμαστε στο σαλόνι. Εδώ πέρα έχω μια ραφιέρα από IKEA. Σκέφτομαι να τη βάλω από εκεί. Γενικά να τα φτιάξω λίγο αυτά, τώρα που θα τα καθαρίσω έτσι κι αλλιώς. Μετά έχουμε τις κιθάρες του αγοριού μου. Αυτό είναι για τα που παίζει τέλος πάντων και τα λοιπά. Με το ψηλό σκαμπό, οπότε θα φέρω από εδώ λογικά. Και μετά έχουμε εδώ το τραπεζάκι, θέλω να το καθαρίσω και να του βάλω έτσι μερικά πιο φθινοπορεινά κεριά, να βάλω κάτι πιο γούνινο στο καναπέ έτσι να δείξει κάτι πιο cozy. Αυτά, οπότε πάμε να φτιάξουμε αυτό πρώτα. Θα βάλω και το κάδρο με το πρώτο τριαντάφυλλο που το 12 που μου έχει δώσει ο Γρηγόρης και το έχω κρατήσει, το έχω αποξηρώνει, το έχω βάλει σε ένα κάδρο και θα βάλω και αυτό κάπου εδώ. Λοιπόν παιδιά, κάνουμε update εδώ πέρα στο καθάρισμα. Λοιπόν, εδώ τελικά το έφτιαξα κάπως έτσι, έβαλα κάτω χαλάκι, είναι από Jumbo, μαξιλαρωθήκες είναι H&M Home, καλάθι το υπέροχο. Είναι H&M Home. Μετά έχουμε μια κιθάρα του Γρηγόρη και ένα μπάντσο και το πίσω μαξιλάρι είναι από Jumbo. Εδώ ίσως αλλάξω τις μαξιλαροθήκες, θα βγάλω τις μουσέτια που τις είχα. Και εδώ βλέπουμε την αδερφή μου που προσπαθεί να μου κρεμάσει τα φωτάκια. Έχω κάνει το λάθος και έχω τρυπήσει το ταβάνι γιατί είχαμε βάλει ένα πανί προτζέκτορα το οποίο το βγάλαμε για να βάλουμε ένα άλλο κάπου αλλού. Οπότε θέλω εδώ πέρα να κρεμάσω κάτι τέτοιο, να γίνει κάτι πιο festive. Δεν ξέρω αν θα το κρατήσουμε σίγουρα. Βερονίκη δεν φτάνει, άστο, το βάλω εγώ, περίμενε. Αυτό, και τώρα έχω βάλει τη Βερονίκη, θα πεις για. Όχι, ούτε καν. Δεν αντέχει άλλο τζέιτ σήμερα που την έχω βάλει να με βοηθάει. Λοιπόν, θα τα φτιάξουμε σε λίγο και θα σας τα δείξω. Πάντως τα φωτάκια και τα λαμπάκια αυτά και το print στα τέτοια, αυτά τα μπαλάκια είναι από IKEA. Καθρέφτης είναι και αυτός IKEA, το τραπεζάκι το πήραμε τώρα είναι από Yusk και θα το αλλάξω τώρα και αυτό. Θα βάλω κάτι κεράκια που πήρα από IKEA έτσι που το βλέπω. Λοιπόν, στο τραπεζάκι είχα έτσι και αλλιώς αυτό εδώ πέρα το ελεφαντάκι, είναι από Zara Home, το αγαπώ πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Μετά είχα από H&M Home το Mahogany, είναι ένα υπέροχο, πραγματικά υπέροχο κερί. Μυρίζει φουλ φθινοπορεινά. Μυρίζει λίγο αντρική κολόνια. Είναι λίγο βαρύ. Είναι πιο αισθησιακό να το πω. Δεν ξέρω. Είναι τρομερό κερί. Πραγματικά, άμα πήγατε Zara Home που έχει σίγουρα στο κέντρο και νομίζω ότι έχει και Πειραιά, αξίζει να το μυρίσετε και να το δοκιμάσετε. Βγαίνει και σε μικρά. Αυτό είναι το μεγάλο. Το είχα πάρει σε μικρό. Είχα πάθει σοκ και πήρα το μεγάλο. Μετά έχω ένα μπαμπού. Το οποίο το έχω 4 χρόνια. Και θα προσθέσω αυτό το τέλειο αγαλματάκι που ταιριάζει άπειρα, που είναι μάρμαρο το ξύ, το τραπεζάκι, το οποίο είναι από Σαντορίνη και μου το φέρε μια φίλη μου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε θα έχουμε εδώ αυτό. Από εκεί είναι αυτά τα μικρά κλασικά κεράκια και αυτό μυρίζει κανέλα και λίγο έτσι κάτι spicy και μυρίζει πάρα πολύ φθινοπορεινά, πραγματικά. Είναι τέλειο και ήταν και σχετικά οικονομικό, έκανε 1,5 ευρώ. Οπότε πήρα 2 τέτοια και μετά, πάλι για το φθινόπωρο, εδώ, πήρα αυτό το κεράκι, άλλο κερί, το οποίο είναι σε σχήμα μήλο και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί θα μου μείνει και το κουτάκι μετά, θα το βάλω στο κουζίνο σίγουρα, είναι ασημένιο. Έκανε 3 ευρώ και μυρίζει καθαρά μήλο, που και το μήλο είναι πολύ φθινοπωρινό σαν άρωμα και μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε θα βάλω και αυτό εδώ. Και τελευταίο έχουμε από Yankee Candle, είναι, αλλά είναι η σειρά η Woodwick, η οποία έχει φυτικό, όπα, έχει φυτικό φυτίλι και είναι τρομερό γιατί πρέπει να το ανάψετε απλά και να ακούσετε πως κάνει, που κάνει αυτόν τον ήχο που καίγεται το ξύλο, ότι έχεις ανάψει το τζάκι, είναι τρομερό πραγματικά, είναι απόχρωση εγώ, παλέτες μόνο, είναι η μυρωδιά Vanilla Bean και μυρίζει κρέμα βανίλια μωρού. Αυτό μου μυρίζει.
να είμαι ειλικρινής. Και το πήρα σε μικρούλι να το δοκιμάσω, όπως είχα κάνει και με το προηγούμενο εδώ πέρα το φύλλο. Οπότε σίγουρα θα πάρω και αυτό σε μεγάλο. Τρομερό άρωμα, τρομερός ήχος που καίγεται το φυτιλάκι, πάρα πολύ φθινόπωρο. Αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή. Το μπαμπού το πήρα τελικά και το έβαλα εδώ, δίπλα από το τσάκι, πάνω από το τσάκι. Και τους ήλιους τους έβαλα εδώ πέρα, να φαίνεται έτσι λίγο πιο φθινοπορεινό. Έβαλα και αυτό το φυτούλι που είναι αληθινό, είναι από Airplants. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Γράφει αυτό από πάνω. Γράφει αυτό, Sienna Sunset. Είναι αληθινό και το αγαπώ γιατί είναι σκούρο και φθινοπορεινό. Το βάζω, το τέλειο αυτό βάζω, είναι από IKEA και έχω βάλει τους ήλιους. Focus δεν βοήθηκε πολύ πριν, νομίζω είναι καλύτερα. Είναι πολύ ωραία και φθινοπορεινή, κρατάνε πολύ. Άμα τους κόβετε, με το που πάτε να δείτε ότι ξεραίνονται, τους κόβετε λίγο από κάτω και ξαρχίζουν να ουσιαστικά παίρνουν νεράκι και είναι μια χαρά, δεν σαπίζουν. Οπότε μπορούν να σας κρατήσουν και αρκετό καιρό. Αυτά νομίζω είναι πολύ καλύτερα έτσι. Yes. Ωραίο. Αν δεν βάλω και κάτι Halloween θα σκάσω. Αυτό είναι από τζάμπο περσινό νομίζω. Οπότε θα το βάλω εδώ στο τζάκι. Κάναμε και τα τζάμια. Γυαλίζουν. Κάναμε και το μπαλκόνι, αλλά έχει νερά κάτω, οπότε δεν βγαίνω. Μου πήρε αρκετή άρα το μπαλκόνι, κάνω πάρα πολλά λουλούδια. Βλέπετε. Οπότε μου πήρε αρκετή ώρα και δεν βγαίνω γιατί βλέπετε υπάρχουν ακόμα νερά. Αυτά. Αυτό ήταν καινούριο. Το γλυκούλι το κόκκινο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Έκανα και μερικές μεταφυτεύσεις, βέβαια πρέπει να συμπληρώσω χώμα σου μέσα αυτές τις γλάστρες εδώ τις δύο, γιατί θέλουν και άλλο χώμα πρέπει να πάω να πάρω. Μανταμίτσα, μαντάμ, μιμίτσκα, είναι στο μιμίτσκα, σωρίς. Σε αρέσει αυτή η μεριά, να μην την αλλάξουμε. Σκέφτομαι να πάρω άλλη μια τέτοια ραφιέρα, η ίδια, από το IKEA είναι, και να τη βάλω εδώ. Και να μην έχω αυτά κάτω. Και αυτά ξέρω εγώ να τα βάλω από εκεί που έχω το τραπεζάκι. Εσείς τι λέτε, γράψτε μου από κάτω, πατήστε ένα pause και γράψτε το τώρα, μην το ξεχάσετε, γιατί μου φαίνεται κενό και δεν ξέρω τι να βάλω γενικά σε αυτό το σημείο, γιατί ο τοίχος είναι κυκλικός. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω τι να βάλω εδώ. Οκ, okay, έχω τη τηλεόραση με ένα μπουφέ από κάτω. Οκ, okay. Εδώ. Τι. Εσύ τι λες, τι θα βάλουμε. Λοιπόν, εδώ στο κρεβάτι τελικά έχουμε μια μικρούλα λαγούλα. Έβαλα μια κουβερτούλα. Είναι αυτή εδώ, είπαν μορφή, είναι πολύ λεπτή. Ξέρω αν μπορείτε να την καταλάβετε. Είναι, φανταστείτε, είναι τόσο λεπτή που διαφανίζει από μέσα αυτό που έχω βάλει, που έχει σχέδιο. Οπότε θέλει κάτι μονόχρωμο από κάτω. Τέλος πάντων, την στέγνωσε, βράδια σε σχεδόν. Οπότε την έβαλα, είναι από IKEA. Και γίνεται και πιο μικρή, να γίνει λίγο πιο σούρα, κάπως έτσι μπορείς να τη βάλεις
έγινε πιο χουχουλιάρη και εγώ την έβαλα έτσι. Και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Δείχνει πολύ ωραία έτσι το δωμάτιο. Αλλά σίγουρα θέλει κάτι μονόχρωμο από κάτω. Πρόσθεσα και εδώ πέρα το ριχτάρι μου. Είναι ένα σκούρο ροζ και ταιριάζει πάρα πολύ με το καταπέκα, αλλά δεν είναι πολύ σκούρο. Είναι λίγο dusty pink, δεν ξέρω. Και αυτό, επίσης κάτι που να προσθέσω, ότι πολλές φορές βάζω εδώ πέρα λίγο μαλακτικό και ψεκάζω έτσι λίγο να φρεσκάρω μαξιλάρια και τα τέτοια. Γιατί εντάξει, και που τα πλένεις φεύγει γρήγορα το μαλακτικό, οπότε έτσι ένα φρεσκάρισμα μία φορά στο τόσο είναι καλό, να μυρίζουν ωραία. Αυτό ήταν το Falking With Me, το φθινοπωρινό. Πείτε μου αν σας άρεσε το κάτω στα σχόλια. Πείτε μου και για που σας ρώτησα αν θα βάζετε δεύτερη ραφιέρα εκεί πέρα στο σαλόνι. Και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, like σε αυτό το βίντεο, γράψτε μου και το σχόλιο που σου είπα. Θα σου αφήσω τα social από κάτω. Χάρηκα πολύ.